Αλλά μεσημέρι και από Καλό μένα. Μεσημέρι, Πράγματι, η Ούρσουλα Φοντελέιεν, Dele... De... είναι λίγο δύσκολο από το να το Λάιον της... να θυμάσαι. Lyon Μια να θυμάσαι. Λένα θα βάλουμε <laughs> στο κεφάλι μας. <laughs> <laughs> Ακριβώς. Η ε, Ούρσουλα λοιπόν, 61 ετών, η οποία έχει πάρα πολλές περγαμίνες καθώς είναι και παραμένει η Άμυνα τη της Γερμανίας, είναι η εκλεκτή της Μέρκελ. Ήρθε από το πουθενά να διεκδικήσει την ύψιστη αυτή αξίωμα, του Προέδρου τη Κομισιόν. Θα είναι η πρώτη γυναίκα, εάν τα καταφέρει να συμβεί αυτό. Πρέπει να σα πω ότι έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση στην πρώτη τη ομιλία. Βλέπετε και εσεί με τι άνεση χειρίζεται το λόγο. Δεν ακούτε κιόλα ότι μίλησε και στι τρει γλώσσε, άπτεστα, στην αρχή γαλλικά, στη συνέχεια αγγλικά και στο τέλο γερμανικά. Μάλιστα, στο τέλο τη ομιλία τη, είπε Ζήτω η Ευρώπη και στι τρει γλώσσε, ενώ μίλησε και στη δική τη γλώσσα, καθ' τη διάρκεια των στόχων που έθεσε. Έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Η πρώτη τη ομιλία, Ιταλία με απόλυτη επιτυχία επειδή απευθύνθηκε κυρίω στην πράσινη ανάπτυξη και κέρδισε πολύ το κοινό με αυτό, καθώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι πράσινοι μπορεί να μην βγήκαν πρώτοι στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά έχουν μια τρομερή δυναμική λόγω τη κλιματική αλλαγή και αυτό έκανε τρομερά καλή εντύπωση στου παρευρισκόμενου. Επίση, μίλησε, βλέπετε και το χειροκρότημα το οποίο δέχτηκε, γιατί είναι αυτή η στιγμή ακριβώ που μιλάει για την πράσινη ανάπτυξη. Επίση, είπε ότι θα δώσει περισσότερε νομοθετικέ εξουσίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι το οποίο είναι που εδώ και πολλά χρόνια ε, διεκδικεί ε, το Κοινοβούλιο τη Ευρώπη για να μπορεί να περνάει ευκολότερα θέματα, γιατί έχουν και αυτή την γραφειοκρατική γάγκρενα που δεν του επιτρέπει να περνάνε πάρα πολλά θέματα. Και αυτό επίση έκανε πολύ καλή εντύπωση, όπω και για το Brexit, ότι είπε στη Ρωτανία ότι ακόμα και αν θέλει κι άλλη παράταση θα την έχει. Επίση, πάρα πολύ θετικό για όσου Βρετανού την παρακολουθούσαν. Δηλαδή, είχε, για κάτι, είχε κάτι, για όλου τον ε, ε, και, και, σκηνικά το έχει πάντω από ό,τι καταλάβαμε. Ναι, σκηνικά Η παρουσία είναι, είναι Έχει όντως... όλα τα προνόμια, έχει όλα τα προσόντα. Του το ναι. η Ούρσουλα. Στα πλάνα <laughs> είναι είδα και τη φάτσα του Βέμπερ Πολύ πίκρα. Και δηλαδή. να χειροκροτάει ναι, κιόλα. Ναι. Ε, 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 βέβαια. Πρέπει να σα πω όμω ότι η διαδικασία δεν θα είναι εύκολη. Πολύ σωστά το επισήμανε και ο Διονύση, καθώ δεν γνωρίζουμε πώ θα αντιδράσουν οι ομάδε. Μπορεί να γίνονται ζυμώσει, υπάρχουν δοκομματικέ κόντρε. Η μία παράταξη απειλεί την άλλη και μάλιστα και μέσα στη Γερμανία. Να το το, το παιδί. Να το το, το, το το, που χειροκροτεί. Τι να κάνει, αναγκάστηκε. Ναι. <laughs> Την ε, ανάγκη φιλοτιμία πίσω. Την ανάγκη φιλοτιμία τι να κάνει. Ε, πρέπει να σα πω ότι οι Σιλβαδημοκράτε απείλησαν να φύγουν από τον κυβερνητικό συνασπισμό τη Γερμανία, αλλά ο Σόιμπλε του είπε και να φύγετε, εμεί και μόνοι μα κυβερνούμε, οπότε έκαναν πίσω. Ε, το, ο κακό ιονό όμω θα είναι, εάν δεν μπορέσει να μαζέψει, να συγκεντρώσει ψήφου από τι δύο μεγάλε ομάδε, αν τελικά πάρει ψήφου από τι αντιευρωπαϊκέ ομάδε. Αν αναγκαστεί δηλαδή να στηριχθεί σε αυτέ. Αυτό η αυτές... Ιουλία είναι νομίζω και το πιο οξύμορο αυτή τη ιστορία. Δηλαδή, έχουμε μία Γερμανίδα γεννημένη στι Βρυξέλλε. Βαρώνει με επτά παιδιά και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να προτείνεται όχι από του Γερμανού αλλά από του Γάλλου, από τον Μακρόν. Ναι. Άμα Έτσι. το λέγαμε Έτσι. αυτό πριν από 10 χρόνια, θα ήταν ευρωπαϊκό ανέκδοτο. Έτσι. Να μην φαίνεται να τη στηρίζουν τα κόμματα τα οποία υποτίθεται ότι συνασπίζονται στη Γερμανία για να φτιάξουν κυβέρνηση. Αντιθέτω, να κάνουν μούτρα. Να έχουμε τα αποθυμένα του Βέμπερ και του συν αυτό. Έτσι, και να προσδοκούμε ψήφου ή τέλο πάντων να προσδοκούν ψήφου για την εκλογή τη Προέδρου, κυρίω από ανθρώπου που φαίνεται να τη την Ευρώπη, να τη συχτηρίζουν και άλλα τέτοια. Εντάξει, τα καταφέραμε καταπληκτικά. Δεν θα μπορούσε καλύτερα να το θέσει. Πραγματικά, εικόνα είναι αυτή. Και τον ίδιο τον απερχόμενο πρόεδρο τη Κομισιόν να αμφισβητεί τη διαδικασία. Δηλαδή, να λέει ότι όντω υπάρχουν θολά σημεία στο πώ αναδείχθηκε από το πουθενά έστω μία γυναίκα, έστω αυτή η προσωπικότητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση για τον τρόπο εκλογή τη Κομισιόν και θα τεθεί και στη συνέχεια αυτό. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, περιμένουμε 374 ψήφου στι 7 το απόγευμα. Εκεί λοιπόν θα κρυθεί εάν θα έχουμε την πρώτη γυναίκα πρόεδρο τη Κομισιόν ή εάν θα υπάρξει μεγάλο θεσμικό ζήτημα και. Ένας, μια σεισμική δόνηση τεράστια στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αν τελικά δεν γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση, Μ, και φυσικά μα αυτό έτσι, θα έχει διαδοχικέ και αλυσιωτέ αντιδράσει σε όλο το οικοδόμημα. Απευθύνομαι να γίνει αυτό. Κύριε Κώστα, Ιουλία, θεσμικό Α, πρόβλημα έχουμε ήδη. Η συνθήκη τη Λισαβόνα έχει πάει στον κάλαθο των αχρήστων, μπορώ να πω. Πολύ σωστά. Δε, σωστά. Δε, Εάν συζητάνε. συμβεί αυτό, πάντω πρέπει ε, να προταθεί νέο πρόσωπο σε 30 μέρε. Οπότε θα έχουμε άλλη διαδικασία. Όλα τα ενδεχόμενα, λοιπόν, μέχρι στιγμή είναι ανοιχτά. Ιουλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.